Μετά από αρκετά χρόνια, τα Δυτικά Καμίνια θα αποκτήσουν σχέδιο πόλη. Το θέμα τη τελική φάση τη πολεοδομική μελέτη των Δυτικών καμινίων συζητήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή και προσεχώ εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Τη Πολεοδομική Ενότητα 13, δηλαδή. Και αυτό ε, φέρνει την ολοκλήρωση μια δουλειά η οποία ανατέθηκε, φανταστείτε, το 2006 πόσο αργόσυρτες είναι οι πολεοδομικές μελέτες. Επιδιώξαμε να συντομευθούν κατά το δυνατόν η χρόνοι και αυτό είναι αυτό το οποίο θα επιδιώκει και αυτή η Δημοτική Αρχή. Η επίμαχη μελέτη ανατέθηκε το 2006 φωτογραφίζοντας την απίστευτη γραφειοκρατία με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να χαρακτηρίζει ρεαλιστική τη μελέτη η οποία διαθετεί την υφισάμενη κατάσταση και σε μια περιοχή όπου είναι έντονο το πρόβλημα τη αφαίρετη δόμηση. Το ρημοτομικό σχέδιο, το οποίο θα προέβλεπε εκτεταμένε καταδεφίσει είναι ανεφάρμοστο. Παίρνουμε λοιπόν την ευθύνη και λέμε ότι όχι, δεν πρόκειται να γκρεμίσουμε τα μισά σπίτια στα καμίνια για να ανοίξουμε δρόμου και οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη μεριά, βεβαίω, αυτό έχει ένα κόστο, ότι οι δρόμοι παραμένουν στενοί. Άρα λοιπόν κερδίζει από τη μία, από την άλλη όμω μπορεί να υστερεί. Ωστόσο, όπω διευκρίνησε ο Αλέξη Καλοκαιρινό, δεν θα γκρεμιστούν σπίτια για τι ανάγκε για ανοίξεων, Καθώ, όπω επισήμανε, ο σχεδιασμό είναι να διατηρηθεί το κτηριακό απόθεμα, ενώ με έξυπνου τρόπου θα εξασφαλιστούν κοινόχρησοι χώροι. Η απόφαση που έχει ληφθεί και με την οποία, ε, την οποία υποστηρίζω είναι ότι ε, διατηρούμε το κτηριακό απόθεμα, δεν παρεμβαίνουμε δραστικά στην ιδιοκτησία. Πέρα από τις πεζοδρομήσεις θα ρυθμιστεί η κυκλοφορία με τις γειτονιές να γίνονται πιο λειτουργικές παρά το γεγονός ότι ορισμένοι δρόμοι θα παραμείνουν στενοί. Κερδίζουμε κάποιες πρασιές, κάνουμε πεζοδρομήσεις, ρυθμίζουμε την κυκλοφορία ως ήπια κυκλοφορία όπου είναι δυνατό, εξοικονομούμε έστω και λίγους κοινόχρηστους χώρους. Στόχο του Δημάρχου είναι να αξιοποιηθεί ο πλούτο πέριξ του γιόφυρου ποταμού ώστε μια μεγάλη έκταση να αναπλαστεί μέσω τη δημιουργία ποδηλατικής και πεζοπορικής διαδρομής. Που είναι αυτές οι παρόχθιες διαδρομές. Ε, αυτό το στοιχείο, ε, μία διαδρομή δηλαδή δίπλα στο ποτάμι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιώσει πολύ σημαντικά τις συνθήκες και να αντανακλάσει και στην περιοχή τη πολεοδόμησης, αλλά και ευρύτερα. Γι' αυτό το λόγο το αξιολογούμε ε, ένα παραπάνω. Αναφερόμενο στι παρόχθιε διαδρομέ ο Αλέξη Καλοκαιρινό δήλωσε ότι η Δημοτική Αρχή θα επιδιώξει την εξασφάλιση κονδυλίων ως ο σχεδιασμός αυτός να πάρει σάρκα και ωστά.